Μειωμένο έως κατά 64% σε σχέση με τον Ιανουάριο είναι το τιμολόγιο της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ και διαμορφώνεται κάτω από τα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η τελική τιμή καταναλωτή, ωστόσο, εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης στην κατανάλωση ρεύματος που ανακοινώνει κάθε μήνα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλό για όλους μας. Να το δούμε όμως. Να το δούμε, όχι μόνο να είναι. Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω. Εμένα μου ήρθε πάνω από ό,τι πλήρωνα. Ελπίζετε σε μείωση τους επόμενους μήνες ή όχι? Δεν πιστεύω, κοροϊδεύουνε. Αν όχι η κυβέρνηση, θεωρώ ότι κοροϊδεύουνε οι εταιρείες. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε επίπεδο που διασφαλίζει ότι η τελική τιμή της ΔΕΗ, που είναι το σημείο αναφοράς, θα διατηρείται στο επίπεδο των 15 με 16 cents ανά κιλοβατόρα. Συνεπώς, η μείωση της αρχικής τιμής από τους προμηθευτές σημαίνει ότι θα είναι αντίστοιχα μειωμένο τον επόμενο μήνα και το κονδύλι της επιδότησης που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Τι να σας πω, αυτό θα δείξει το τι θα δείξει λογαριασμός. Πιστεύω να εμφανιστεί, γιατί όλοι έχουν ανάγκη. Ό,τι μπορεί να σώσει ο καθένας, καλό είναι. Σε κυκλοφορία τα λεφτά πάλι πάνε πίσω στον καταναλωτή και στο κράτος με τους φόρους. Οπότε πιστεύω ότι ό,τι σωθεί στην τσέπη του καταναλωτή, στο τέλος καταλήγει μέσα στην ενεργή οικονομία και στο κράτος μέσω ΦΠΑ φόρων. Εσείς είδατε γενικά διαφορά στους λογαριασμούς ρεύματος σε σχέση και με την επιδότηση που βάζει το κράτος? Όχι, μου φάνηκαν ότι οι λογαριασμοί είναι ανεβασμένοι. Ο μηνιαίος, γιατί εγώ έχω εξοφλώ μηνιαίως ηλεκτρονικά και παρά την επιδότηση είναι πάλι μηνιαίως αυξημένο χωρίς να αυξήσω την κατανάλωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τιμές της ΔΕΗ για τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται ως εξής. 19,9 cents ανά κιλοβατόρα για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες του μήνα έναντι 48,9 τον Ιανουάριο. 21,1 ανά κιλοβατόρα για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες. 15,8 για το νυχτερινό ρεύμα έναντι 44,8 τον Ιανουάριο. Από 19,5 έως 24,8 cents ανά κιλοβατόρα κυμαίνονται τα βασικά τιμολόγια των υπολείπων προμηθευτών ρεύματος. Πρέπει να μειώνουμε τις τιμές ρεύματος γιατί ο κόσμος ορίζεται και είναι πολλές υποχρεώσεις. Τα μειωμένα τιμολόγια αποδίδονται στη σημαντική πτώση των τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας. Οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη μειωμένη ως τώρα ζήτηση ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά λόγω του ήπιου χειμώνα, καθώς και την εξασφάλιση επάρκειας φυσικού αερίου.